Ήρθε η ώρα του κυρίου Λεβέντη. Ήρθε η ώρα του κυρίου Λεβέντη, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στις δυο σας. Έχετε κάνει μια... Ξεκίνα. Έχετε κάνει πολλές μάλλον δηλώσεις. Ναι, και μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτές τις μέρες. Είπατε ότι σας προσέγγισε μέλος εταιρείας δημοσκόπησης, τέλεχος εταιρείας δημοσκόπησης στη Θεσσαλονίκη και σας πρότεινε να καταβάλλετε 10.000 ευρώ για να δείξει τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών στο 7-8%. Δεν ελέγχθη έτσι. Πώς ελέγχθη? Ελέγχθη ως εξής. Με τις δημοσκοπήσεις έχω παλιά ιστορία εγώ. Έχω παλιά ιστορία. Ήμουνα στην Αμερική και κοιτάζαμε λίγο τις ιστοσελίδες. Και την προτριών ημερών. Και η μία το Newsit συγκεκριμένα. Έγραφε λοιπόν μια δημοσκόπηση 5,5 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας. Μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,5 μονάδες. Για πότε μιλάτε? Προτριημέρου. 5,5 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας. Και η ίδια το Newsit, με διαφορά 8 ώρων, είχε μια άλλη δημοσκόπηση 12,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Και ήμουν με ένα Αμερικανό πολιτικό και του το έδειξα. Ήταν αναμετάτως, δηλαδή έγραφαν κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις. Δημοσκόπηση, ναι. Από το Χωνί, ναι. 5,5 Eurobridge, μια εταιρεία, 5,5 μονάδες μπροστά η ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη δημοσκόπηση 12,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Το έδειξα του ξένου του πολιτικού και μου λέει: χώρα είστε εσείς? Δεν έχουν, λέει, έλεγχο οι εταιρείες? Ένα αυτό. Κύριε Λεβέντη, έτσι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν αποτύχει ακόμα για το δημοψήφισμα. Έχουν αποτύχει ή καθοδηγούνται? Να δούμε αν έχουν. Εσείς λέτε αποτυχία. Εσείς λέτε αποτυχία. Εγώ πιστεύω ότι όταν γίνεται μια δημοσκόπηση δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει δολιότητα. Γιατί λέω εγώ, και πέρα από την υποψήφια καταγγελία, εμάς, υπάρχει και μια απόσταση. Ακούστε, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, για ένα μεγάλο διάστημα, είχαμε 4-4,5 Ένωση Κεντρών κλπ. Τελευταία εβδομάδα μας παρουσιάσανε 2. Όπου ο στόχος προφανής, να πιστούν ο κόσμος ότι είμαστε εκτός Βουλής, να μην ψηφίσει. Τελικά πήραμε 4. Γιατί δεν καταγγέλλεται όμως, γιατί δεν λέτε ναι, ποιος αστόπι, να ολοκληρώσω ότι είπα. Δεν θέλετε το συλλογικό. Εσείς πρέπει να θέλετε την πολιτική ουσία αυτού που είπα, γιατί ο Παπαδάκης στον Αντένα έψαξε τη βόμβα. Ενώ εγώ δεν πέταξα καμία βόμβα. Εγώ θέτω θέμα ελέγχου των δημοσκοπήσεων. Ωραία. Και νομοθετικής ρύθμισης. Αυτό θέτω. Γιατί έτσι, αν ο καθένας μπορείς να του δώσεις 5.010 και να σε βγάλει 10%. Δηλαδή δεν είπατε ότι σας προσέγγισε κάποιος τη πάλι. Δεν θέλετε. Όχι, να. Έτσι το διάβασα. Δεν θέλετε να μιλήσουμε. Μα θα σας τα πω. Σε 30 δευτερόλεπτα θα τα πω όλα. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα, αφού είπα και το θέμα με τον Αμερικανό πολιτικό και το θέμα με τις εκλογές, τι είπε στη Ένωση Κεντρών, να σας προσθέσω και σας κάτι άλλο. Ήμουνα σε ένα κανάλι μικρό της Θεσσαλονίκης, Εγνατία, και ήταν ένας κύριος Πάλμος Ανάλυσης, λεγόταν η εταιρεία, πριν από μένα καλεσμένος. Του βγαίνοντας, παλαιότερα τώρα αυτό, πρώτα μήνου, του λέω, καλά δεν είχες δει, γιατί μας είχε βγάλει μηδέν. Δεν είχες δει, λέω, το 7% της Ένωσης Κεντρών στη Θεσσαλονίκη? Του αυτούν ο Θεσσαλονικιός. Λέγω, τα έλεγα στην Αθήνα, αλλά αυτοί δεν θέλαν να ακούσουν για Ένωση Κεντρών, μου λέει. Λέω, καλά, δηλαδή, τι, όταν βγαίνει ένα νούμερο πρέπει να εγκρίνει το κολονάκι? Αν εσύ το βγάζεις το νούμερο, δεν το βγάλεις, δεν είναι επιστημονικό θέμα, του λέω. Έφυγε. Μου έδωσε την κάρτα του άνθρωπος, δεν είναι το κινητό του. Καλή του ώρα, ένας παχουλός κύριος ήταν. Λοιπόν, στο Παπαδάκι είπα ότι όποτε ήμουν στη Θεσσαλονίκη με πλησίασαν ένας κύριος και μου λέει, βλέπω ότι δέχεστε από τη Νέα Δημοκρατία και από τα κόμματα, τη Φόφη κυρίως, επίθεση και σας παρουσιάζουν ως τσιράκι του Τσίπρα, και με προφανή σκοπό να σας εξοντώσουν, όπως εξοντώθηκε ο Κουμπέλης, όπως εξοντώθηκαν οι άλλοι. Εσείς, μου λέει, δεν θα αντιδράσετε? Λέω, δηλαδή, τι να κάνω? Εγώ λέω, κάνω, λέω αυτό που πρεσβεύω. Τι άλλο να πω? Είμαι στο κέντρο, ποτέ δεν θα πάω με τον Τσίπρα. Δήλωσα και στη Βουλή, του λέω ότι αν πάω με τον Τσίπρα να μην ψηφίσει κανείς Ένωση Κεντρών. Τι άλλο, λέω, να διαρριγνύω τα ημάτια μου, λέω, και να...
Μου λέει, όχι, με τον τρόπο που πολεμάνε αυτοί να πολεμήσει κι εσύ. Λέω, δηλαδή, μπορεί με ένα μικρό ποσό, 10.000 ευρώ, να αποδείξει κι εσύ ότι είσαι 7%. Του λέω, μακράνε μου αυτό. Μακράνε μου αυτό. Τώρα, γιατί δεν λέω το όνομά του, του κυρίου αυτού. Ναι, γιατί σας πρέπει να πάτε πρόταση. Το είπε πω έτσι παίζεται το παιχνίδι. Όχι, παιδί μου, μου πλησίασε και μου είπε με τον βρώμικο τρόπο που σε πολεμάνε, πολέμησε κι εσύ. Ότι δεν κάνει αυτό. Δεν θέλει, λέει, 1.000.000 ευρώ η δουλειά αυτή. Ωραία. Και με 10.000. Γιατί δεν πάτε στον εισαγγελέα να τα πει. Ακούστε γιατί. Γιατί, γιατί όταν έκλεισε το πολιτικό σύστημα τον Τζοχατζόπουλο μέσα, δεν είναι η άλλη λάδη. Οπότε ένας άνθρωπος της Θεσσαλονίκης, με το να τον εξοντώσω, οι άλλοι θα συνετιστούν, οι άλλοι θα δουλέψουν τίμια. Ναι, αλλά το ότι βγαίνει. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε, δεν θα είμαι εγώ εκείνος που δεν θα με εμπιστεύεται κανένας. Μία εμπιστευτική πρόταση έγινε. Εγώ δεν βγήκα να καταγγείλω τον κύριο στον Παπαδάκη, μίλησε για βόμβα. Εγώ του δήλωσα ότι είναι βρώμικο το κύκλωμα. Αυτό του είπα. Ναι, αλλά και αυτό που λέτε προσβάλλει πάρα πολύ κόσμο. Ας προσβάλλει. Εγώ με πήρε και ο πρόεδρος της ΕΔΕΑ της εταιρείας. Μου λέει, εμείς έχουμε κάποιες εταιρείες εδώ, είναι από αυτές. Λέω, ποιες είναι, δεν ήξερα. Μπαίνω στο ίντερνετ, 7 εταιρείες μόνο έχει ως ΕΔΕΑ. Λέω, δεν είναι από αυτή. Μου λέει, παρακαλώ, βγάλτε μια ανακοίνωση ότι δεν είναι από εμάς. Μάλιστα. Και εσείς δεν θέλετε να το πάτε στον εισαγγελέα και τον ίδιο το συγκεκριμένο τον άνθρωπο. Γιατί να το πάω στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, και ο εισαγγελέας δεν άκουσε ότι μια δημοσκόπηση έβγαλε 5,5 μπροστά τον Τσίπρα και την ίδια ώρα έβγαλε, την ίδια μέρα. 12,5 μπροστά το Μητσοτάκη. Αν σας ναι, καλέσει. Πρώτη φορά τα ακούει ο εισαγγελέας. Τώρα σας παρακαλώ, ακούστε κάτι. Στο γραφείο μου έρχονται άνθρωποι και μου ζητάνε ρουσφέτια. Τους λέω, αυτό απαγορεύεται. Τους στέλνω στον εισαγγελέα. Ξέρετε τι, στα κόμματα τι πυροβολούμεθα από όλους. Δεν είναι το ίδιο. Πώς? Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Το η Ελλάδα πώς πτώχευσε. Πώς πτώχευσε η Ελλάδα είναι. Από 1.000.000 ρουσφέτια. Ένα λεπτό. Η Ελλάδα πτώχευσε. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, μπορείτε να τα αρνηθείτε. Τα ρουσφέτια γίνονται καταρχήν. Τι λέτε, πολύ. Είναι μικρότερο. Είναι μικρότερο το κακό. Λέω, όταν έβαζε ο Ανδρέας Παπανδρέου 1.000.000 κόσμο στο δημόσιο, δεν εγνώριζε ότι θα πτωχεύσει η χώρα. Όπως ήταν τίμια πράξη. Η ευθύνη είναι κατά 70% στον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι? Η ευθύνη. Ναι. Σε όποιον, στον Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. Σε όποιον έκανε τα ρουσφέτια. Και εδώ η ευθύνη είναι. Και εδώ η ευθύνη είναι στο πολιτικό σύστημα. Που δεν καθόμαστε να πούμε, να εξετάσουμε ποιες είναι οι εταιρείες και όταν είναι μια εταιρεία η οποία δεν είναι στο ΣΕΔΕΑ να μην τη βάζετε καθόλου ως δημοσκόπηση, να μην την αναφέρετε. Έτσι δεν είναι. Ιδού λοιπόν, αφού γιατί μου είπε ο πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ ότι στο ΕΣΟΡΟΥ που υποχρεούνται οι εταιρείες να καταθέσουν τους εκπροσώπους τους έχουν μόνο τους ΣΕΔΕΑ, οι άλλοι δεν έχουν. Άρα να ενημερωθούν όλα τα κανάλια ότι κύριοι, όταν έρχεται δημοσκόπηση Κολοπετινίτσας, δεν θα τη βάζεις για να εντυπωσιάζεις τον κόσμο. Έτσι, να βάλουμε κανόνες. Όχι, κύριε Λεβέντη, εξόντωσε ένα στη Θεσσαλονίκη και μετά να μην εμπιστεύεται κανείς να μου εκμυστηρευτεί κάτι. Εγώ είμαι αρχηγός κόμματος, πρέπει να τα ακούω όλα. Και μέσα από αυτά τα όλα δεν θα πυροβολώ να εξοντώνω ανθρώπους, αλλά τι θα κάνω, θα προσπαθώ να βρω δομική ίαση του προβλήματος. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ωραία. Όχι για ένα κλέφτη τον βρήκα και έλυσα το πρόβλημα που σταματάνε οι κλεψές. Αλλά κάπως πρέπει να ξεκινήσει. Ο Τσοχατζόπουλος είναι μέσα. Το πολιτικό σύστημα, οι κλέφτες είναι μέσα όλοι. Απαντήστε μου. Λοιπόν. Ναι, αλλά εμείς λέμε ότι κάπως πρέπει να ξεκινήσει με το απλώς να από το μένα θα ξεκινήσει. Από μένα, όλα από μένα ξεκινούν. Αφού είσαι στο από μένα ξεκινούν όλα. Ας ξεκινήσει από το Τσίπρα. Ας ξεκινήσει από το Μητσοτάκη. Από κάποιο... Ωραία, ή δεν ξέρουν αυτοί. Okay. Δεν ξέρουν αυτοί τι γίνεται. Πάμε τώρα κάτι στο μήπως δεν ξέρουν αυτοί τι γίνεται. Ωραία, το θες. Όχι, πάμε λίγο γιατί λέτε για το Τσίπρα και είπατε ένα ωραίο ότι ακόμα και η γυναίκα σας ρωτάει αν έχετε. Βέβαια, όταν όλες οι εφημερίδες, όταν είμαι στην Κέρκη και διαβάζω εφημερίδες και λένε μη χαρακτηρίσω, λέει, φεύγει ο Καμένος, έρχεται ο Λεβέντης. Και ήμουν στο αεροπλάνο και μου λέει η γυναίκα μου, μήπως έχεις κάνει τίποτα με τον Τσίπρα και δεν μου το έχεις πει ούτε εμένα. Τρελαθήκαμε πλέον στον τόπο αυτό. Για ποιο και ξέρετε λόγο, γιατί κύριε αυτό Λεβέντης, ξέρετε γιατί γίνεται. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει άξονα οι φόφοι με τον Κυριακό για να ρίξουν την κυβέρνηση. Έχουν κάνει άξονα. Εγώ δεν συντάσσομαι και
στην απλή αναλογική φάνηκε και σε πολλά θέματα που δόρισε η Φόφη τους 50 έδρες δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αν η Φόφη ψήφιζε στην απλή αναλογική, ο Μητσοτάκης τώρα θα ήξερε ότι και εκλογές να γίνουν θα πάρει μόνο 105. Ενώ τώρα θα πάρει 146, 145 και ελπίζει ότι με άλλους 5 θα έρθει στην κυβέρνηση. Άρα η όρεξη για αυτοδυναμία συνεχίζεται. Συνεχίζεται η όρεξη. Επειδή λοιπόν δεν συντάχθηκα μαζί τους, σου λέει να κάνουμε εκστρατεία να τον χρεώσουμε στον Τσίπρα. Ξέρει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης ότι τον Τσίπρα δεν πάω ποτέ. Εγώ 40 χρόνια πολιτεύομαι. Τώρα θα περίμενα να πάω με τον Τσίπρα. Και είπα και χθες στη Βουλή ότι αν σας λείψουν κύριε Τσίπρα 5-6 βουλευτές, μην βασίζεστε στην Ένωση Κεντρών, θα πάμε σε εκλογές. Είναι ξεκάθαρος. Εγώ καταρχάς όταν μιλάω και ακούει ο λαός, για μένα αυτό είναι μετά συμβόλαιο. Καταλάβατε. Δηλαδή, πεθαμένος να είμαι, δεν θα ψηφίσω κανέναν. Ναι, έλα. Είπατε, θα καταρρεύσει. Επειδή λοιπόν δεν συμπράττω με τον κύριο Μητσοτάκη για προς ανατροπή της κυβέρνησης, πληρώνω όλη αυτή τη λάσπη ότι είμαι με τον Τσίπρα. Ωραία. Εσείς είπατε ότι δεν θα πάτε με τον Τσίπρα. Ότι ή θα καταρρεύσει. Δεν μπορώ ο Τσίπρας, να πάω με τον Τσίπρα. Δεν είμαι αριστερός. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ταιριάξω, ας πούμε, με ονόματα, αν σας πω ονόματα, το Σκουρλέτη. Δεν μπορώ να ταιριάξω με τον Τζακαλώτο, δεν μπορώ να ταιριάξω με τον Παπά, δεν μπορώ να ταιριάξω με κανένα. Ναι, είμαι κεντρός εγώ. Αν γίνουν εκλογές και μετά δεν βγει κάποιος αυτοδύναμος, θα πάτε να στηρίξετε ή τον αν κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο εκλογές, έχω τα 9 σημεία, όπως και τώρα έστειλα του Τσίπρα τα 9 σημεία τις 20 Σεπτέμβρη που γίνανε οι εκλογές, του έστειλα τα 9 σημεία. Ναι. Και του λέω δεν θέλω ούτε υπουργέ ούτε τίποτα. Αν ασπαστείς τα περισσότερα θα ψηφίζω στη Βουλή χωρίς να θέλω υπουργεία. Υπάρχει και ένας που δεν θέλει λάφυρα και λέει αν κύριοι τις τρεις συντάξεις που παίρνουν 330.000 άνθρωποι τις συγχωνέψουμε σε μία και μέχρι 1.500 ευρώ, αν τα 1.200.000 διπλές συντάξεις τις κάνουμε μία με ανώτατο όριο 1.500 ευρώ, αν διώξουμε τους αργόμισθους από το δημόσιο, αν τις συντάξεις των πλουσίων 80.000 συντάξεις τις κόψουμε που έχουν ούτως ή άλλο εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνύως. Έβαλα κάποιους όρους. Οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200. Έχω πει ο μισθός του βουλευτή από 7.000 να πάει 3.500. Είπα λοιπόν 9 σημεία έστειλα στον Τσίπρα. Δεν τα έκανε. Έκανε μόνο την απλή αναλογική. Θα στείλετε εγώ και στον τον τίμησα επειδή έκανε μόνο. Ακούστε, για ένα που δέχτηκε από τα 9 την απλή αναλογική, εγώ τον τίμησα. Και βγήκα από το ραντεβού και είπα είναι όριμος και δείχνει σοφροσύνη. Πρώτη φορά είδα αρχηγό μεγάλου κόμματος να λέει δεν θέλω μπόνους. Γιατί μέχρι τώρα οι αρχηγοί τι λέγανε, και να βγει ο Μητσοτάκης, όταν πέσει αυτός θα ξανάρθω εγώ. Άρα τον πόνους καλό είναι να είναι ενισχυμένοι, τι θέλαν όλοι. Πρώτη φορά είδα πρωθυπουργό, το τίμησα αυτό. Και βγήκαν και είπαν, αφού το λέει αυτό ο Λεβέντης, πάει με τον Τσίπρα. Mm. Όχι, είναι του Αλέξανδρου Παπαναστασίου η παρακαταθήκη για την απλή αναλογική. Αυτός είπε ότι χώρα χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατική χώρα. Εδώ τη δεξιά το σύνθημα είναι ότι θα έχουμε ακυβερνησία αν δεν πάρω τα 50 έδρες δώρο. Θα έχουμε ακυβερνησία. Αυτό είναι το σύνθημα της δεξιάς και των απανταχού συντηρητικών. Σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εσείς, αν βρίσκατε κάποια κοινά σημεία, θα μπορούσατε. Αν τα 9 σημεία, όχι κάποια. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι. Εγώ βλέπω, έχω καταρτήσει σημεία να φύγουν οι παθογένειες και να σταματήσει το πελατειακό κράτος. Εγώ θεωρώ το πελατειακό κράτος και τις παθογένειες αιτίες της πτώχευσης. Αν αυτά εκλείψουν, η χώρα θα σωθεί. Αν κουκουλώνονται κάτω από το χαλί, η χώρα θα πηγαίνει από περιπέτεια σε περιπέτεια. Μάλιστα. Α, ήθελες κάτι να ρωτήσεις. Με έχεις καλύψει. Το μόνο που ήθελα να ρωτήσω πριν κλείσουμε ήταν, αναφερθήκατε χθες στην ομιλία σας, είπατε ότι, αν θυμάμαι καλά, ο Τσίπρας θέλει να διώξει, κινδυνεύουν, ίσως να, αν κινδυνεύουμε να πάμε σε εκλογές, είναι γιατί ο Τσίπρας θα θέλει να διώξει κάποιους τρελούς της Δραχμής που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιους εννοούσετε? Θα σας πω. Οι εκδοχές τώρα είναι τρεις. Τις είπα και στη Βουλή. Η πρώτη είναι να μείνει ο Τσίπρας στο Γολγοθά με τους 153 και κάποια στιγμή να σκοντάψει. Γιατί είναι τέτοια τα προβλήματα. Επενδυτής δεν έρχεται με τέτοια κατάσταση στην Ελλάδα. Οι μισοί να λένε τους άλλους μισούς προδότες. Στη Βουλή δεν έρχεται επενδυτής, άρα τι θα κάνει, θα τρώει τις άρκες του. Θα βάζει στα νησιά και άλλο ΦΠΑ, θα βάζει στο κρασί και άλλο φόρο, θα βάζει στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανση, στην κινητή τηλεφωνία,
στα συνδρομητική τηλεόραση, θα τα ξεφτυλίσει όλα. Δεν έχει άλλη λύση. Αλλιώς θα πτωχεύσει. Έτσι δεν είναι. Ξεκάθαρο. Η πρώτη λοιπόν είναι να συνεχίσει έτσι και όπου τον βγάλει. Δεν τον βολεύει αυτό γιατί θα φτάσει στο ΣΥΡΙΖΑ 3% πάλι. Η δεύτερη εκδοχή είναι να κάνουν οικουμενική όπως ζητάει όλος ο κόσμος. Κάντε μια κυβέρνηση 240 εδρών. Αλλά πρέπει να δεχτεί και ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό. Διότι ο Μητσοτάκης τώρα με την ενισχυμένη σου λέει ας τον Τσίπρα να καταρρεύσει, να έρθω εγώ. Είναι δύσκολο τώρα ο Μητσοτάκης. Αν είχε ψηφιστεί απλή αναλογική θα δεχόταν ο Μητσοτάκης. Θα του είχαν κοπεί τα φτερά. Τώρα όμως με την ενισχυμένη πολύ δύσκολο ο Μητσοτάκης και με τις ακροδεξιές κραυγές μέσα στο κόμμα του. Και η τρίτη εκδοχή είναι οι εκλογές. Οι εκλογές βλέπω ότι είναι πολύ κοντά εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί συμφέρουν τον Τσίπρα. Α, θα τις προκαλέσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ξέρετε γιατί συμφέρουν τον Τσίπρα? Πρώτον, διότι πετάει έξω τα βαρύδια, που είπαμε έχει ακόμη βαρύδια. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, θα έρθει ένας Μητσοτάκης στην πιο δύσκολη στιγμή και θα φανεί αδέξιος και ανίκανος και θα τα κάνει μπάχαλο. Και μετά θα έχει μπροστά του εκλογές με μηδέν πόνους. Άρα τίθεται το σενάριο της δεξιάς παρένθεσης. Και ένα σχόλιο για τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών που ανέβηκε με το κινητό στη Βουλή, απλώς έχει γίνει viral. Ακούστε, και αυτό άλλη βλακία. Ακούστε κάτι. Κάτι είπε ο Θοδωράκης για μένα στη Βουλή και δεν ήξερα τι είναι. Μου είπανε κάτι είπε ο Θοδωράκης ότι ήμουνα καταπάτησα συχνότητα και κάτι τέτοια. Που, όταν έκανα εγώ το κανάλι το 90, όλοι με την ίδια νομική πρίκα ήμασταν. Και το Μέγκα που, στο οποίο δουλεύει ο Θοδωράκης καταπάτησε συχνότητα. Και ο Αντένα, την ίδια συχνότητα. Δηλαδή ίδια το ίδιο νομικό καθεστώς. Είπε λοιπόν εγώ. Σωστό. Ναι, είπε κάτι ο Θοδωράκης, δεν ήξερα τι είπε. Και πολεμούσα να βρω κανένα να μου πει τι είπε. Και ήταν μέσα στην αίθουσα ο κύριος Καβαδέλας. Και τον πήρατε εσείς τηλέφωνο. Τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Χωρίς να ξέρω τι ανεβαίνει να μιλήσει. Ωραία. Και μου έλεγε κάτι βλακίες εκεί που ελέγχθησαν. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και όχι ότι μίλαγε με κανέναν. Ναι. Και το είπε και όλο ο άνθρωπος. Μιλάω με τον πρόεδρο, λέει, του παρεμένου. Ωραία. Μιλάω με τον κύριο πρόεδρο. Και το παρουσίασαν ως ευτράπελο. Μακάρι να είναι τα ευτράπελα όλα τέτοια, γιατί έχουμε και άλλα χειρότερα ευτράπελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη. Είμαστε καλά. Ναι, αγάπη.